ως πόρος εστίν ο Λόγος του Θεού. Βρισκόμεθα ευσεβές εκκλησίας, βρισκόμεθα στο φθινόπωρο. Σε λίγο θα μπούμε στο χειμώνα, στο κρύο, στη χειμωνιά, στην κακοκαιρία. Έτσι όρισε ο παντοδύναμος Θεός. Αυτή η αλλαγή του καιρού, η ποικιλία των εποχών, φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, τέρας, είναι έργο της Θείας Προνοίας. Αλίμονο εάν όλο το έτος του χειμώνας. Ποιος μπορεί να ζήσει λόγω χάρη στο βόρειο πόλο, όπου το θερμόμετρο είναι 40-50 κάτω από το βαθμό, και ποιος μπορεί πάλι να ζήσει στη διακεκαμένη ζώνη του πλανήτου μας, όπου το θερμόμετρο είναι 40 απάνω από το, 50 απάνω από το 0. Αδύνατο στη ζωή. Ποικιλία λοιπόν, και αυτή η ποικιλία των εποχών είναι έργο της Θείας Προνοίας. Δεν υπάρχει αυτή η ποικιλία σε άλλος πλανήτας. Ούλου τον κόσμο με τα πεπιθήσεως το λέω. Δεν υπάρχει στα εκατομμύρια των εκατομμυρίων αστέρων που υπάρχουν στον κόσμο, στα τεράστια σφαίρας που περιδομούνται στο άπειρο, δεν υπάρχει ούτε ζωή και ούτε αυτή η ποικιλία των εποχών και αλλαγών και ατμοσφαιρικών αέρας. Ο πλανήτης μας είναι διαμάντη μέσα στα κοινά, στο πλήθος των κοινών διαμαλήθων που υπάρχουν στο σύμπαν. Φθινόπωρο λοιπόν. Και τώρα στην εποχή αυτή το χώμα, το ξηρό χώμα της γης περιμένει διψασμένο το νερό της βροχής, και το χώμα μαλακώνει και τα αλέτρια, όχι της Αμερικής εποχής αλλά τα τραχτέρ τα σημερινά, σκάβουν βαθιά τα σπλάχνα της γης, ανοίγουν αυλάκια και μέσα στα αυλάκια ρίπτουν τον πολύτιμο σπόρο. Η επιστήμη μέχρι σήμερα ούτε εις το μέλλον θα κατορθώσει να φτιάσει ένα σπόρο. Ο Θεέ, ο Θεέ. Και ένα σπόρος φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ρίπτουν λοιπόν στα αυλάκια των σπόρων των πολύτιμων, ευλογημένα, ναι ευλογημένα, να είναι τα χέρια των γεωργών μας που σπέρνουν στα βλάκια των πολύτιμων σπόρων, και ευλογημένα τα χωριά μας και Ήπεθρο, όπου εργατικές γυναίκες, όχι των Αθηνών και των μεγάλων άστρων, καλλιεργούν και βοηθούν τους άντρες των στην διορθή. Δυστυχώς και ευλογημένες οι πολιτείες που έχουν παραπάνω από τις καμινάδες, ναι παραπάνω από τις καμινάδες, και από τα τεχνικά έργα έχουν τη γεωργία. Γεωργία είναι το πρώτο. Ευημερεί η γεωργία, ευημερεί ο πλανήτης. Δεν ευημερεί η γεωργία, δεν ευημερούν τίποτε στον κόσμο. Δυστυχώς, εμείς περιφρονήσαμε τη γεωργία. Απόδειξη, δέτε μία απόδειξη. Εδώ στο νομό μας, της Φλωρίνης, των αρκετικών μας νομών, σχολεία ποικίλου τύπου, από νηπιαγωγείου μέχρι σχολών εκπαιδεύσεως τεχνικών πανεπιστημιακού επίπεδου, και ακαδημίες ακόμα. Μετρήστε τα παιδιά του δημοτικού, μετρήστε τα παιδιά των τεχνικών σχολών, μετρήστε τις ακαδημίες και όλων των άλλων, και θα βρείτε, θα σας πούνε οι επιδορητέ, ότι απάνω από 5.000 παιδιά σπουδάζουν όλα, σπουδάζουν. Σχολή γεωργική, σχολή γεωργική. Προ 50 χρόνια στη Φλόρινα ο μεγάλος Συμπαργίτης έφτιασε τη σχολή την γεωργική και φοιτούσανε 400 παιδιά. Τώρα πόσα νομίζετε, 20 παιδιά, και φέτος δεν υπάρχουν πλέον παιδιά. Θα κλείσει η σχολή. Ωραία, ωραία. Τα παιδιά μας να μην γίνουν μοσχοί, να μην είναι γεωργοί, να γίνουν επιστήμονες, υπάλληλοι και οτιδήποτε άλλο. Γεωργός και μοσχός. Δεν υπάρχει πλέον. Ζητείτε μοσχός, ζητείτε γεωργός στον τόπο αυτό. Θα πληρώσουμε ακριβά αυτό το πράγμα. Και έρχεται πείνα λόγω του πληθωρισμού που όχι μόνο στην πατρίδα μας υπάρχει, στον κόσμο ολόκληρο. Προφητεύω την ώρα αυτή. Όχι διότι είμαι προφήτης, ούτε άξιος προφήτου, αλλά ακούω στην Αποκάλυψη και ακούω τον κοσμά των ετωρών, και θα δείτε ότι σε λίγο τα χιλιάρικα θα γίνουν πλατερόφυλλα. Ναι, πλατερόφυλλα. Και οι άνθρωποι θα σκοτώνονται για μια πατάτα. Για μια πατάτα σου.
Έτσι, έτσι μπορεί να θέλεις. Πείνα μεγάλη τον κόσμο, εις όλο τον κόσμο. Διότι κρυφωνήσαμε την γεωργία εις όλο τον κόσμο, πριν των κοινών. Πριν μόνο η Κίνα, ως πρώτον άθρο του συντάγματός της, έχει την γεωργία. Και μια ξηρά χώρα, η Κίνα, κατόρθωσε να είναι επάρχ, να έχει αυτάρκεια. Εμείς την εγκαταλείψαμε την γεωργία. Μα τι έπαθες, δεσπότη σήμερα. Μα γεωπόνος είσαι, καθηγητής γεωπονικής είσαι, υπουργός της γεωργίας είσαι, και αντί να μας μιλήσεις θεωτικά πράγματα και θρησκευτικά πράγματα και περί των γενείων μας μιλάς για γεωργία. Απάντω, ομιλώ για γεωργία, γιατί και το Ευαγγέλιο ομιλεί για γεωργία. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ομιλία για την γεωργία. Τι λέει το Ευαγγέλιο, το έχετε ακούσει από μικρά παιδιά, ότι για ένα γεωργόν, ένα γεωργόν ευλογημένο που εγέμισε το δυσάκι και πήγε έξω και έσπηρε δεξιά, έσπηρε αριστερά, έσπηρε κατά μήκος και πλάτος, έσπηρε παντού. Το αποτέλεσμα, θλιβερό το αποτέλεσμα. Το ένα μέρος του σπόρου έπεσε πάνω στον δρόμο που περνούν οι διαβάτε, τα κάρα, τα μάξα, και έχει γίνει σκυρόν το έδαφος και ο σπόρος εχάθηκε. Ήταν τα πετεινά του ουρανού και κατέκαβαν τον σπόρο. Το ένα μέρος του σπόρου χαμένο. Το δεύτερο μέρος του σπόρου έπεσε, λέει, σε έδαφος πετρώδες, όπου υπήρχε μεν λίγο χώμα, αλλά το χώμα αυτό δεν είχε κμάδα και εξηράνθη, λέει, το σπέρμα των φυτών, τα φυτά εξηράνθησαν. Εχάθη ο σπόρος αυτός. Το τρίτο μέρος του σπόρου έπεσε πάνω σε ένα έδαφος που είχε χώμα αρκετόν, αλλά ήταν γεμάτο αγκάθια, και τα αγκάθια έπνιξαν τον σπόρο και χάθηκε το μέρος του σπόρου. Το δε τελευταίο μέρος του σπόρου έπεσε σε χώμα διαλεκτό, καλλιεργημένο, περιποιημένο, ποτισμένο, και αυτό το ένα σπόρος έγινε 30, ο ένας σπόρος έγινε 60, ο ένας σπόρος έγινε 100. Αυτά είπε ο Χριστός, τα είπε. Περιγεωργία λοιπόν ομίλησε ο Χριστός, που επήρε τη σαθανά του, τη σάθρα, τη εικόνα σου από τον γεωργικό βίο. Παραβολή, τι παρέσει παραβολή, άρα λέει ο Κύριος, κι άλλα εννοεί. Τι εννοεί, ποιος είναι ο γεωργός, ποιος είναι ο σπόρος, ποια είναι τα εδάφια αυτά, τα τέσσερα είδη των εδαφών. Δεν έχω καιρό να τα αναπτύξω. Συντόμως απαντώ και λέγω ότι γεωργός με κεφαλαίο, όχι με μικρόν, αλλά με κεφαλαίο, γεωργός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός κατέβηκε από το ουράνιο και έχει σπόρον, πολύτιμο σπόρον, σπόρον σπάνιο, ουράνιον σπόρον. Ο δε σπόρος, ο ουράνιος, τον οποίον έχει ο Χριστός μας, είναι η αλήθεια, είναι το Ευαγγέλιο, είναι τα λόγια, η δασκαλία του, η απερίθμητος. Και όπως ο γεωργός παίρνει τον σπόρο, έτσι και ο Χριστός παίρνει την αλήθεια μέχρι τις καρδιές των ανθρώπων. Τέσσερα εδά, τέσσερα ψυχικά στρώματα, τέσσερα ψυχολογικές καταστάσεις, σύμβολα των διαφόρων ποιοτήτων. Ομοιάζουμε εμείς οι άνθρωποι εξωτερικώς ως προς το σώμα, αλλά ως προς το ψυχήν, προς τα συναισθήματα, προς τα φρονήματα, προς τα σβουλήσεις, που είναι ο εσωτερικός άνθρωπος, υπάρχει τεράστια διαφορά. Η πρώτη κατηγορία ποιοι είναι, η οδός, ο δρόμος, ο πατημένος, που περάσανε τα αμάξα και πάτησαν τον δρόμο και είναι σκυρός. Ποιος είναι αυτός? Έρχονται οι άνθρωποι εδώ στην εκκλησία. Εδώ στην εκκλησία ακούγονται ωραιότατα πράγματα. Εδώ οι ψάλτες ψάλουν τροπάρια που δεν υπάρχουν. Σε οποιαδήποτε εκκλησία και αν πάτε, σε οποιαδήποτε θρησκεία και να πάτε, τα τροπάρια τα οποία έχει η εκκλησία μας είναι ύψος πινδαρικών. Ύψος το οποίο δεν το φτάνει ο ποιητής, κανείς ποιητής. Ας τα βάζουν άλλοι ποιητές, και όμερον και πίνδαρον και άλλους. Αλλά η ποιήση της εκκλησίας μας είναι άφθαστος. Μεταφρασμένα τώρα τελευταίως και στα αγγλικά και στα ρώσικα και παντού η υμνολογία της εκκλησίας. Εδώ ψάλλονται όμορφα τραγούδια. Όχι τα τραγούδια του διαβόλου, αλλά τα τραγούδια του Θεού, όπως λέει ο Παδιαμάντης ο Αλυσμόνητος. Εδώ ο ιερεύς αναπέμπει αυγάς κατανυχτικάς που φαίνουν δάκρυα στα μάτια. Εδώ ο διάκονος διαβάζει τον Απόστολο, ο ψάτης τον Απόστολο, ο διάκονος ιερεύς το Ευαγγέλιο. Εδώ ο ιεροκήρυκας κηρύττει των λόγων του Θεού, τα λόγια του Θεού. Και ύστερα σπόρος είναι όμως αυτός. Σπόρος είναι, πολύτιμος σπόρος. Το αποτέλεσμα δεν βγαίνεται έξω από την εκκλησία. Και να ρωτήσετε έτσι τυχαίως, τυχαίως ένα, τι άκουσες? Τι άκουσες, αλβάνικα, γιαπωνέζικα, τι είπε ο ψάρτης,
τι είπε ο παπάς, τι είπε ο δεσπότης, τι είπε τίποτα, τίποτα. Μα τι είναι, ηλίτη είναι, βλάκες είναι. Όχι δα, έξυπνη είναι, τετραπέρατη είναι. Αλλά τι, το σώμα είναι εδώ, το κορμί είναι εδώ, η ψυχή είναι έξω. Ω, μου έλεγε κάποιος τις ημέρες αυτές που ήρθε από τη Μόσχα, άθεον κράτος, άθεον κράτος. Αλλά ο λαός ο ρωσικός πιστεύει στον Θεό περισσότερο από ό,τι πιστεύουμε εμείς. Πάνε στην εκκλησία και όταν περνάει ο Απόστολος στο Ευαγγέλιο, γονατισμοί κλαίνε άπειρα στα μάτια τους. Και σαν γη χωδέχονται τον λόγο του Θεού και καρποφορούν την υπομονή πολύ. Λοιπόν, τον βλέπεις, τι είπε σήμερα ο Απόστολος, τι είπε το Ευαγγέλιο, είναι αυτή η ψυχρή και αδιάφορη. Και όπως η οδός δεν μπορεί να καρποφορήσει των σπόρων, των φυτικών σπόρων, ούτω πως δεν μπορεί να καρποφορήσουν και η ψυχία. Η πρώτη κατηγορία είναι αδιάφορη. Ψυχροί, αδιάφοροι, δεν το συγκινούν τα πράγματα αυτά. Η δεύτερη κατηγορία ποια είναι? Είναι το πετρώδες έδαφος. Αυτοί δεν είναι όπως οι πρώτοι, αυτοί ενθουσιάζονται, παίρνουν στην εκκλησία, ακούνε, δακρύζουν, συγκινούνται, αλλά όταν βγουν έξω με τα πρώτα εμπόδια, οστηροί στρατιώτες, όπως οι στρατιώτες φαίνεται στον πόλεμο και ο πλήρχος στην τρικυμία, ούτω πως και ο καλός χριστιανός φαίνεται στην τρικυμία εις των βίων. Μόλις παρουσιαστούν τα πρώτα εμπόδια, εγκαταλείπει τα όπλα και γίνεται ρίσπας πεις. Δηλός και άναθρος, είναι επιπόλοιοι χαρακτήρες. Η τρίτη κατηγορία είναι το έδαφος που είναι γεμάτο αγκάθια. Ποια είναι τα αγκάθια? Έχετε περάσει από αγκάθια, μικρή, περάστε από μέρη όπου υπάρχουν αγκάθια. Πόσο ενοχλητικά είναι τα αγκάθια, πόσο δυσκολία παίρνουν στη γεωργία. Λοιπόν, τα αγκάθια, τρία αγκάθια είναι, τα τρία είναι τα μεγάλα αγκάθια που ενοχλούν τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνουν να ησυχάσει, ούτε η μέρα ούτε η νύχτα. Το πρώτο, εις παγκόσμιον κλίμακα. Εις παγκόσμιον κλίμακα. Ποιο? Τα τριάρχοντα αργυρία του Ιούδα. Ω, τα τριάρχοντα αργυρία του Ιούδα. Ω, το χρήμα, είτε λίρα λέγεται, είτε δολάριο λέγεται, είτε ρούπλι λέγεται, είτε μάρκο λέγεται, είτε οτιδήποτε άλλη ονομασία, έχει τεράστια δύναμη στον άνθρωπο. Για τα τριάρχοντα αργύρια και πατρίδα και θρησκεία και τα πάντα παραδεί του άνθρωπου. Το πρώτο αγκάθι είναι αυτό που ενοχλεί μικρούς και το δεύτερο αγκάθι είναι η σάρκα. Όχι η σάρκα. Όχι η σάρκα. Όχι η σάρκα. Φοβερό πράγμα. Άπιστος. Έρος. Φοβερός και απέσιος. Αυτή είναι που ενοχλεί. Πάσε, ζούμε όπως είπε κάποιος εις εποχήν πανσεξουαλισμού. Το σεξ έγινε ο άξον περίπου στο οποίο περιστρέφονται οι διάνοια, η καρδία και η τελείς των ανθρώπων. Για το τρίτο αγκάθι είναι η δόξα, είναι το ανθρώπινο μεγαλείο. Τρία λοιπόν είναι το χρήμα, η γυναίκα και η δόξα. Τραβούν και διαλύουν τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Και αυτοί που έχουν αυτά, είτε από Φιλαργυρία Πάσχου, είτε από Φιλιδονία Πάσχου, είτε από Μωράφιλο Δοξία Πάσχου, αυτοί δεν καρποφορούν τον λόγο του Θεού. Αλλά ευλογητός ο Θεός. Το μια κατηγορία η αδιάφορη, η δεύτερη κατηγορία η επιπόλαιη, οι ρυψάσπιδες, η τρίτη κατηγορία οι άνθρωποι της ειδονής και των διασκεδάσεων, οι φιλόσαρκοι, οι φιλίδωνοι, οι φιλόσαρκοι και η τελευταία κατηγορία, ευλογημένη κατηγορία. Αυτοί ακούνε και αυτά που ακούνε τα βάζουν βαθιά μες στην ψυχή τους και όπως ο σπόρος μες στα σπλάχνα της γης ζωογονείται και ανθίζει και καρποφορεί και βλέπεις ένα σπόρο και γίνεται πλατάνι ολόκληρο, δέντρο ολόκληρο, ούτω πως και ένας λόγος του Ευαγγελίου καρποφορεί και φέρει θαυμάσια αποτελέσματα. Ταύτα αγαπητοί μου, τελείωσα. Γεωργός, δεύτερο προσεγγίσαμε και προσπέσαμε αυτό, είναι ο Χριστός. Είναι ο Κύριος μας, Γεωργή κατά δεύτερον λόγο. Είναι οι διδάσκαλοι και οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι έσπηραν σπόρων αρκετών. Είναι σπόρος το Ευαγγέλιο. Είδες τι είπε, αν πάτε να δείτε το άγαλμα του Ρίγα του Φαραίου, λέγει αρκετών σπόρων έσπηρες. Άρε σπορά, τώρα εδώ στην πατρίδα μας, σπορά του διαβόλου. Δε σπορά, δεν υπάρχουν σπορείς να σπήρουν όπως ο Ρίγας ο Φαραίος και ο κόσμος ο τολός των σπόρων των πολύτιμων. Μη μου μιλάτε για άλλες ιδεολογίες. Ο σπόρος του Ευαγγελίου, ο σπόρος της πατρίδος, ο σπόρος της πίστεως, ο σπόρος της φιλοσοφίας, ο σπόρος των μεγάλων ιδανικών είναι πολύτιμος. Αρκετών σπόρων έσπερε ζήκα παρέ, αναπαύτων ειρήνη. Σπάρχαν και εμείς το λόγο του Θεού. Και οι επίσκοποι, μα θα πείτε εσείς είστε αμαρτωλοί, οι δεσποτάδες έχετε λατώματα, έχετε κακίες. Ναι αγαπητοί μου, δεν το αρνούμεθα, δημοτήματα και εμείς ατελείς και αμαρτωλείς, άρξα της αρκός και ως των εκ των οστέων του ελληνικού λαού.
Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σας ρωτώ. Η καρποφορία της γης, κάνω ένα ερώτημα και τελειώνω. Εξαρτάται από τον Γεωργόν? Όχι. Όχι από τον Γεωργόν. Ο σπόρος δεν χάνει την αξία του αν της πήρε ένας αράπης ή ένας άσπρος σαν το χιόνι. Είτε αράπης πήρε τον σπόρο, είτε άσπρος λευκός πήρε τον σπόρο, ο σπόρος θα πέσει στη γη, θα φυτρώσει. Έτσι και εμείς, κι αν ακόμη είμαστε αράπηδες και είμαστε μαύροι όπως οι κόρακες και δεν έχουμε πλέον τη λαμπρότητα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας και δεν λάμπουμε πλέον στο στερέγμα της Εκκλησίας ως αστέρες πολύποτοι, εν τούτοις παίρνουμε. Παίρνουμε τον σπόρο του Ευαγγελίου σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Εδώ δε στο έθιστο, στη μικρά μας πόλη, την εκκλησική πόλη, το Αμύνδιον είναι ευλογημένο. Διότι εδώ 4 χρόνια τώρα συνεχώς, εκλεκτός σύλληξης του Ευαγγελίου, θεολόγος, άριστος και παιδαγωγός και καθηγητής, ο Πάτερ Χρυσόστομος, εδώ ιεροκήρυκας, παίρνει συνεχώς. Παίρνει στους μικρούς, παίρνει στους μεγάλους, παίρνει στους όλους και ευχόμεθα η καρποφορία, ο σπόρος τον οποίον σπέρνει εδώ στο Αμύνδιο να καρποφορήσει προς δόξα της Αγίας Τριάδος. Αμήν. Σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η μέρα του Ευαγγελισμού. Ψάλλει η Εκκλησία μας. Ευαγγελίζου η χαρά μεγάλη, ενείται ουρανή Θεού την δόξα. Το μέγα μυστήριο ότι ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου έγινε είναι Θεόν των άνθρωπων να επεργάσει. Χθες στο εσπερινό κήρυγμα ομιλήσαμε περί του μεγάλου του μυστηρίου, αλλά εκτός της εορτής του Ευαγγελισμού είναι φέτος σήμερα ευρισκόμεθα και εις το μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ούτως επίνε βρισκόμεθα εις την καρδιά της Αγίας η Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είναι η τρίτη Κυριακή των νηστιών. Η Εκκλησία μας υψώνει στους ναούς των Ορθοδόξων των Τίμιων Σταυρών και ψάλλει των Σταυρών σου προσκυνούμε δέσποτα και την Αγία σου ανάση μνούμε και δοξάζομαι. Την ημέρα αυτή η Αγία μας Εκκλησία όρισε να διαβάζεται σε όλους τους ναούς το Ευαγγέλιο που ακούσατε, αγαπητοί. Ένα Ευαγγέλιο αστραπή, ένα Ευαγγέλιο μπροντί, ένα Ευαγγέλιο σάλπιγγα, ένα Ευαγγέλιο δυναμίτη. Έχει μέσα ένα λόγο που όποιος το ακούσει, όποιος έχει καρδιά και αίσθημα και προσέξει το λόγο του Σιρού Ευαγγελίου, ο λόγος αυτός του Ευαγγελίου έχει τέτοια δύναμη δυναμίτου, πνευματικού δυναμίτου, ώστε σπάει και την πιο σκυρά καρδιά και κάνει τον άνθρωπο των αμαρτωλών να γονατίσει μπροστά στον Ευσταυρωμένο και να πει το μνήστητι μου Κύριε όταν έρχεσαι τη Βασιλεία σου. Λόγος σπουδαιότερος από αυτόν δεν ελέγχεται εν σχέση με το θέμα που θίγει. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Τι ωφελήσει άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλων, ζημιωθείται την ψυχή αυτού ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Περιψυχήσομαι λέει ο Κύριος και περιψυχής θα πούμε ελάχιστα και εμείς εδώ σήμερα. Ψυχή το ακούνε σήμερα οι άνθρωποι και μάλιστα οι άνθρωποι οι δίθερ μορφωμένοι και επιστήμονες και κοροϊδεύουν και νομίζουν ότι γραίδια μόνον και αγράμματοι άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν στα διδάγματα αυτό, στο θεμελιώδες αυτό δίδαγμα της Εκκλησίας περί ψυχής. Δεν υπάρχει σου λέγω η κράχτε της απιστίας και του λυσμού. Δεν υπάρχει σου λέγω ψυχή, παραμύθια είναι αυτά. Ήλι και μόνον ήλι υπάρχει στον κόσμο. Κάποιος χειρούργος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών όταν στο νοσοκομείο μέσα έκανε επέμβαση χειρουργική και άνοιξε τα σπλάχνα του ανθρώπου, ο ανόητος με τα δάχτυλά του έψαχνε μέσα στα έντερα και έλεγε πού είναι η ψυχή. Ο ανόητος ζήτη να έβρει την ψυχή μέσα στα έντρα και στα σπλάχνα του ανθρώπου. Αλλά η ψυχή δεν είναι υλικόν τι. Η ψυχή δεν ζυγίζεται με πλάστιγκας και με μέτρα ανθρώπινα. Η ψυχή, όπως διδάσκουν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και επικυρώνει ο Χριστός, είναι άειλος και πνευματική και αθάνατος. Και απόδειξης αόρατος είναι. Αλλά υπάρχουν αόρατα πράγματα τα οποία παραδεχόμεθα. Αόρατος είναι ο ηλεκτρισμός και όμως παραδεχόμεθα ότι υπάρχει ηλεκτρισμός εκ των ενεργειών και αποτελεσμάτων του ηλεκτρισμού.
κατά πρόμοιον τρόπον εκ των ενεργειών της ψυχής πειθόμεθα ότι υπάρχει ψυχή. Ποιες είναι ενέργειες ψυχής που δεν ζυγίζονται με την πλάστιγγα, αλλά είναι πράγματα πνευματικά και αόρατα και αθάνατα. Το πρώτο, η πρώτη ενέργεια είναι οι σκέψεις. Όχι σκέψεις, όχι σκέψεις. Ο άνθρωπος, όπως είπε κάποιος, είναι ένα καλάμι που εύκολα κανείς το σπάει εξ επόψεως υλικού περιβλήματος. Αλλά το καλάμι αυτό όμως έχει την ιδιότητα, το προνόμιο, να σκέπτεται αυτό το πράγμα. Κάλαμος σκεπτόμενος είναι ο άνθρωπος. Οι σκέψεις. Ο άνθρωπος σωματικός περιορίζεται σε ένα ορισμένο σημείο της γης. Είσαι στην Φλόρινα σωματικός, αλλά δεν είσαι στην Κοζάνη ούτε στην Αθήνα. Και όμως οι σκέψεις υπερπηδά όλα αυτά τα εμπόδια. Είσαι μες στο δωμάτιό σου, κλειστό το δωμάτιο. Χειμώνας είναι, χιονίζει. Χριστόν, τι κάνει η ψυχή? Η ψυχή, η σκέψη τι κάνει? Πετάει η ψυχή. Πόσο πετάει? Δεν υπάρχει. Λένε ότι τρέχει γρήγορα το αυτοκίνητο. Λένε ότι τρέχει γρήγορα το αεροπλάνο. Ότι έφτασε σε μεγάλη ταχύτητα. Διέσπασε το διάστημα και έφτασε πλέον, το διαστημόπλιο. Όμως το πιο γρήγορο πράγμα στον κόσμο δεν είναι ούτε το διαστημόπλιο, ούτε το πιο γρήγορο, ταχύτατο. Τι αεροπλάνο, τι διαστημόπλιο, είναι η σκέψη του ανθρώπου. Κάτσε με στο δωμάτιό σου κλεισμένος, κοιμάσαι και έφνεις η σκέψη σου, ταξιδεύει. Περνάει βουνά, λαγκάδια, πελάγι, ωκεανούς. Και φτάνει στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, εκεί που είναι ο αγαπημένος σου πρόσωπο. Φτάνει στον Καναδά, φτάνει στον Βόρειο Πόλο, στον Νότιο Πόλο. Παντού πετάει η ψυχή, διασπάει η ψυχή. Ποδερό πράγμα η σκέψη του ανθρώπου. Ευρίσκεται ο επιστήμον στο εργαστήριό του και έχει να λύσει ένα πρόβλημα. Και κάθεται και σκέπτεται και συλλογίζεται και πιέζει τον εγκέφαλό του. Και ξαφνικά, σαν Αρχιμίδης, βγαίνει έξω και λέγει: Έβρικα, έβρικα. Σκέψεις του ανθρώπου. Ευρισκόμεθα εδώ στο ναό. Στο ναό όσοι ευρισκόμεθα, και μπορεί την ώρα αυτή η σκέψη μας να πετάξει ψηλά, πολύ ψηλά, να περάσει τα άστρα, το αστρικό σύμπαν, τους γαλαξίες και τους κομήτας, και να φτάσει η σκέψη μας. Θεέ μου, Θεέ μου, τι μεγαλείο είναι ο άνθρωπος. Να φτάσει μέχρι των ουρανών, μέχρι τα άστρα, μέχρι τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, μέχρι τους αγγέλους και αρχαγγέλους, και να ψάλει αλληλούια, αλληλούια. Ή τα χεροβή μυστικώς εικονίζονται. Η σκέψη λοιπόν, πότε είναι αυτή η σκέψη? Από την ύλη? Αδύνατο, είναι άειλος η ύλη. Λένε μερικοί ανόητοι ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον ορακοτάγκο, από την Μαϊμού. Αλλά αν πάρεις μια Μαϊμού και την πας στο Λύκειο και την εγγράψεις στο Πανεπιστήμιο μέσα την γράψεις, 10 χρόνια να καθίσει ο ορακοτάγκος, 20 χρόνια να καθίσει ο ορακοτάγκος, δεν μπορεί να μάθει τίποτα. Γιατί? Διότι δεν έχει νου. Οι σκέψεις είναι εκείνη που κάνει επιδεκτικό των άνθρωπων μαθήσεων. Οι σκέψεις, υπάρχει ψυχή, το φωνάζει η σκέψη του ανθρώπου. Υπάρχει ψυχή, το φωνάζει το αίσθημα, προπαντός το αίσθημα, η καρδιά του ανθρώπου. Μέσα η καρδιά του ανθρώπου. Αγαπά ο άνθρωπος. Αγαπά την οικογένειά του, την γυναίκα, τα παιδιά του. Και η αγάπη, η νοστοργία αυτή αναδεικνύει ήρωας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Αγαπάει κανείς τους φίλους του, και η φιλία αυτή, η αγνή φιλία, η αμόλυντος φιλία, αναδεικνύει δάντιδας και φιδίας. Αγαπάει κανείς παραπάνω από την γυναίκα, από τα παιδιά του, από την φιλία, να αγαπά την πατρίδα, η οποία είναι πολύτιμότατη. Και αντικνύει αυτή η αγάπη προς την πατρίδα, η φιλοπατρία, ήρωας, μεγάλος ήρωας, εκ των οποίων, σήμερα εορτάζουμε την Ιερά Μνήμη. Αγαπάει κανείς, προχωρεί το αίσθημα και φτάνει μέχρι των ουρανών και γίνεται πλέον θείος έρωτας, τον οποίο ψάλλει ο Δάντης, ότι φτάνει πλέον στα άκρα της δημιουργίας. Πότε το αίσθημα αυτό το ευγενές? Υπάρχει ψυχή, το φωνάζει η σκέψη μας. Υπάρχει ψυχή, το φωνάζει το αίσθημά μας, η καρδιά μας. Υπάρχει ψυχή, το φωνάζει κάτι άλλο ακόμα. Η ενέργεια του ανθρώπου, η βούληση του ανθρώπου. Ασθενής είναι ο άνθρωπος, το ασθενέστερο νόν επί της γης. Κι όμως το ασθενέστερο αυτό νόν επί της γης είναι το οποίο δεν είναι οπλισμένο με όνειχας λέοντος και με φτερούγες αετού, κατόρθωσε να νικήσει όλα τα εμπόδια. Νικάει τα εμπόδια. Και βλέπεις τον άνθρωπο και νικάει την φύση, την δύσκολη φύση. Νικάει τα θηρία και τα εγκλωβίζει μέσα στους κλωβούς. Νικάει τον αετό και τον συλλαμβάνει από τα στεριγά του και τον κλείει μέσα εις τον κλωβόν του.
την κάητα, την φύση, την αγρία. Κάνει το βράχο να την άξει ρόδα. Μεταβάλλει τα σερήμου τη παιδιάδα σε φόρου. Ζευνεί του ποταμού με γεφύρα. Ανοίγει διόρυγα και ενώνει θαλάσσα. Πιάνει τεχνητέ φτέρυγε. Δεν έχει φτερούγια αετού, αλλά κάνει δικά του φτερούγια. Φτερούγια αετού, τρομερά φτερούγια. Που όταν ο αετό ακούσει στα ύψη του ουρανού τον βόμβο των αεροπλάνων, συστέλλεται και κατέρχεται στη γη πεφοβισμένο. Και φτάνει ακόμα αστροναύτης και στα άστρα του ουρανού. Πότε είναι όλα αυτά? Οι σκέψεις, το αίσθημα, οι κρίσεις, τα συμπεράσματα, η ενόραση και η διέστηση του ανθρώπου, η φλογερός έρος που αισθάνεται στα στάδια της καρδίας του, η δίψα του καλού και του ωραίου και του αληθούς, όλα αυτά δεν είναι υλικά πράγματα. Δεν ζυγίζονται, δεν είναι κοιλιά και έντερα κλπ. Είναι πνευματικά πράγματα, τα οποία είναι αποδείξεις. Και όπως είπα, εκ των ενεργειών, πειθόμεθα ότι υπάρχει ηλεκτρισμός και μαγνητισμός και έλξης παγκόσμιος. Και έτσι ακριβώς και εκ των ενεργειών απαλλαγόμεθα ότι υπάρχει ψυχή. Το εκήρυξαν τα μεγαλύτερα πνεύματα της ανθρωπότητας. Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και τα ευγενέστερα. Η ευγενέστερη νόηση της ανθρωπότητας υπάρχει αξίωμα ον τρόπων. Στα μαθηματικά υπάρχουν μερικές προτάσεις οποίες δεν έχουν ανάγκη να αποδείξεις ούτε στον ηθικό κόσμο. Υπάρχουν προτάσεις ανεπίδεικτε, υπάρχει ψυχή, το θεμέλιο. Δού η μεγάλη μάχη. Και η μάχη αυτή η μάχη. Δύο συγκροτήματα, δύο θεωρίες συγκρούονται τρομερώς στον κόσμο. Και η θεωρία αυτή είναι αφενός με ύλη και μόνο ύλη. Εμείς λέμε πρώτα πνεύμα και εκ του πνεύματος ύλη. Όχι το πνεύμα εκ της ύλης, αλλά το πνεύμα εκ της ύλη εκ του πνεύματος. Σύγκρουση μεγάλη. Πώς αγαπητοί μου να σας παρουσιάσω μες στα βάθη της καρδιάς σας. Γνωρίζω από κάποιο δάσκαλο κακό, από το πνεύμα της κοινωνίας, από τα σταθλίας τηλεοράσεις, από το περιέχον το άθλιον. Έχετε κάπως κλονιστεί εις τα βάθη της ψυχής σας και πολλά σας θα διερωτάσετε, υπάρχει ψυχή? Πώς σας παρουσιάσω την αξία της ψυχής? Θα σας φέρω μια εικόνα ενός σπιτού μεγάλου περί αξίας ψυχής. Φανταστείτε μια ζυγαριά. Μια ζυγαριά που να έχει δύο δίσκους. Και η ζυγαριά αυτή να είναι πελώρια. Όχι ζυγαριά φαρμακείου που ζυγίζει ο φαρμακός στα φαρμακά του, αλλά μια ζυγαριά μεγάλη, απέραντος. Και ένας άγγελος να πάρει τη ζυγαριά να την κρεμάσει από ένα άστρο του ουρανού, ιστροπονώστε. Και Ανατολή και Δύσης, Βοράς και Νότος, να βλέπουν όλοι και οι δαίμονες και οι άγγελοι τη ζυγαριά. Και μετά τι να κάνουμε. Στο ένα δίσκο της ζυγαριάς να μαζέψουμε ό,τι πολύτιμον έχει η γη. Να μαζέψουμε τα διαμάντια, τα πολύτιμα πετράδια, τα ασήμια, τα χρυσάφια, τα στέματα, τους γράβδους, τα στρατηγικά γράβδους, ό,τι έχει πολύτιμο η γη. Να ανοίξουμε τα σπλάχνα της γης και να έβρουμε τα σφλέβας του Χριστού. Να πετάξουμε εις τα βάθη των ωκεανών και να συλλέξουμε τους σταυρούς της θαλάσσης. Να υπάγουμε εις τα όρη παντού και να συλλέξουμε στον αδίσκο τα πάντα, όλους τους σταυρούς. Τα ρούμπια, τα δολάρια, τα μάρκα, τις λίρες, τα πάντα. Όλα εκεί απάνω, όλους τους σταυρούς του κόσμου. Η πλάστιγγα ασφαλώς θα γέρει προς το βάρος των λυκών πραγμάτων. Αλλά όταν από το άλλο μέρος, τι να βάλουμε από το άλλο μέρος, λέει ο ποιητής. Τι να βάλουμε? Την ψυχή. Ποια ψυχή? Ενός βασιλιά, ενός πρίγκιπος, ενός στρατηγού? Όχι. Μόνο την ψυχή ενός βραχυντή του ανθρώπου, ενός ζητιάρ, ενός αναπήρου, ενός ασθενούς, ενός τον οποίο δεν δίνουμε ποτέ σημασία. Μόλις αγγίξει η ψυχή, τα φτερά της η ψυχή, αμέσως η πλάστιγγα θα γύρει προς το μέρος όπου είναι η ψυχή. Ω ψυχή. Μας φωνάζει σήμερα ο Χριστός μας για αυτή την ψυχή, η οποία είναι κατ' εικόνα και ομοίως εν Θεού. Για αυτή την ψυχή κατέβηκε από τους γαλαξίες ο Θεός σήμερα την Άγια αυτή ημέρα και έγινε Υιός της Παρθένου. Για αυτή την ψυχή εβαπτίστηκε τον Ιορδάνη ποταμό. Για αυτή την ψυχή ανέβηκε την κλίμακα της θυσίας. Για αυτήν εσταυρώθηκε. Για αυτή την ψυχή, την αθάνατο ψυχή. Ας πιστέψουμε λοιπόν όλοι μας και βαθιά μες στην ψυχή μας ας κρύψουμε ως πολύτιμο δίδαγμα, αιώνιο δίδαγμα, ακρόνητο δίδαγμα, τι ωφελεί σε άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Ωσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ.
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, αγαπητοί μου, υπήρξε φτωχός όσον κανείς άλλος εις τον κόσμο. Γεννήθηκε από πτωχιά μητέρα. Κούνια του ήταν Τάχυρα η Φάτμη. Συντροφιά του ήταν το γαϊδουράκι, το πρόβατο και το βόδι. Νήπιον ακόμα, αναγκάστηκε να γίνει πρόσφυγας και να φύγει μακράν δια των φόβων του Ηρώδου. Επέστρεψε στην Παλαιστίνη και έμεινε τον περισσότερο καιρό της ζωής του σε ένα πολύ άσημο χωριό, τη Ναζαρέτ. Εξού και Ναζωραίος εκλήθη. Φτωχός, για να ζήσει τον εαυτόν του και τη μητέρα του, αναγκάζεται να εργάζεται στο εργαστήρι του πατρός του, νομιζομένου πατρός του, του Ιωσήφ, γι' αυτό και ονομάζεται Υιός Τέκτονος, Υιός Μαραγκού. Κανείς δεν ήταν σημασία. Όλοι τον περιφρονούσαν, όπως περιφρονούνται οι πτωχοί. Και αυτό ακόμα το γαδουράκι που βλέπουμε σήμερα στην εορτή των Βαΐων δεν είναι δικό του, ξένο είναι. Και ο τάφος που θα τεθεί, που θα μπει μέσα στον τάφο, και αυτός ξένος ήταν. Ένα φλιτζάνι ακόμα δεν είχε. Και όταν κάποτε τον ρωτούσανε «Πού μένεις?», όλοι οι άνθρωποι έχουν το σπίτι τους και μένουν κάπου. Ο Χριστός είπε ότι οι αλεπούδες και τα κοράκια έχουν τις φωλιές των, ο δε Υιός του ανθρώπου ούτε έχει που την κεφαλή κλείνει. Τόσο φτωχός και άσημος είναι ο Χριστός. Αλλά σήμερα τι ακούω, τι ακούω, δεν ακούτε? Βουίζει ο κόσμος ολόκληρος σήμερα. Όχι ένας, όχι δύο, εκατομμύρια άνθρωποι φωνάζουν και λένε «Ζήτω ο βασιλεύς». Μπα, έτσι φωνάζανε. Αυτή την έννοια έχει το σανά. Εκείνο που λέει είναι για μας ζήτω, για τους Εβραίους είναι το σανά. Φωνάζουν λοιπόν, και οι φωνές των φτάνουν μέχρι τα άστρα. Ζήτω κραυγάζουν. Ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς? Μήπως ήρθε στα Ιεροσόλυμα ένας βασιλιάς από τη Ρώμη, με στρατεύματα, με φλάμπουρα, με σημαίες, με δόξες και τιμές? Τίποτε. Ποιον φωνάζουν ο σανά ζήτω βασιλεύς? Φωνάζουν ο σανά βασιλεύς που επιθυμούν και δεν το κραυγάζουν, είναι ο Υιός του Τέκτονος, ο Υιός του Μαραγκού, είναι ο Χριστός ο Ναζωραίος. Αυτός λοιπόν βασιλεύς, πως εξηγείται αυτή η μεταβολή? Πως είναι έτοιμοι εκατομμύρια λαός να τον κάνουν βασιλιά? Έχει την εξήγησή του. Διότι ο Χριστός από τον καιρό που βγήκε από την αφάνειά του στο δημόσιο βίο έκανε μεγάλα και θαυμαστά πράγματα. Έκανε θαύματα τα οποία κανείς άλλος άνθρωπος δεν έκανε. Και αν μπορεί κανείς να μετρήσει τις ακτίνες του ηλίου, άλλο τόσο μπορεί κανείς να μετρήσει τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Υβλόγησε το νερό και το έκανε κρασί. Επήρε πέντε ψωμιά και τα υβλόγησε και χορταστήκανε 5.000 άνθρωποι εκτός γυναικών και παιδίων. Ένα νεύμα του έφτασε μια γέλη χείρων να πέσει από τον κρυμνό μέσα στη θάλασσα. Ένας του λόγος του έφτασε ο άνεμος να σιωπήσουν οι άνεμοι και θεράπευσε τους λεπρούς από την ασθένειά τους στην ανίατο και έδωσε φως σε τυφλούς και έκανε παραλίτους που ήταν σαν μολύβι επάνω στα κρεβάτια να σηκωθούν όρθιοι και συνετέλεσε στην θεραπεία τόσων ασθενών και έδωσε το φως εις τυφλούς. Και το παραπάνω, μικρά είναι αυτά. Το παραπάνω, μικρά είναι αυτά. Σήμερα εορτάζομαι το πιο μεγάλο θαύμα. Ποιο θαύμα? Μικρά είναι αυτά. Ποιο είναι το μεγάλο? Ας μην πιστεύουν οι άνθρωποι. Δικαίωμά τους. Εμείς πιστεύουμε. Γι' αυτό βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Αν δεν πιστεύουμε,
Άδικος ερχόμεθα μέσα στην Εκκλησία. Το λέει καθαρά η Εκκλησία. Το μεταπίστεως και φόβου Θεού εισερχομένων στην Εκκλησία. Πιστεύεις, έλα. Δεν πιστεύεις, μην έρθεις στην Εκκλησία. Και αν δεν έρθεις, η Εκκλησία είναι γεμάτη. Περίεργο πράγμα. Μπορεί να έρθει η μέρα και έρχεται η μέρα και κοντά είναι η μέρα που θα αδειάσουν οι Εκκλησίες. Γιατί θα αδειάσουν, δεν ανάγκη το πω, είναι άλλη υπόθεση. Θα αδειάσουν οι Εκκλησίες γιατί θα είναι ηρωισμός. Ηρωισμός να έρθει κανείς στην Εκκλησία. Πρέπει να παίζεις το κεφάλι σου πλέον για να πλησιάζεσαι. Τώρα δεν είναι τίποτα, απλώς ερχόμεθα μετά το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, κι αν αδειάσει οι εκκλησίες θα είναι γεμάτες. Περίεργο πράγμα. Πώς θα συμβεί ώστε οι εκκλησίες να είναι γεμάτες όταν εμείς θα αδειάσουν? Είναι άγγελοι και αρχάγγελοι. Γεμάτη την εκκλησία. Το πιστεύεις, έλα στην εκκλησία. Δεν το πιστεύεις, κάθεσαι στο καφενείο. Ό,τι θες κάνε, δεν έχει ανάγκη από εμάς τα σκουλίκια της γης ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς. Λοιπόν, το πιο μεγάλο θαύμα που εορτάζουμε σήμερα ποιο είναι? Όχι αυτά τα άλλα που έκανε ο Χριστός, αλλά ότι πήγε στα μνήματα. Πήγε στα μνήματα και εμείς πάμε στα μνήματα, αλλά εμείς απάνω στα μνήματα να φωνάξουμε και να κλάψουμε και ένα ποτάμι δάκρυα να χύσουμε. Νεκρό δεν σηκώνω, δεν σηκώνεται νεκρός. Ο Χριστός όμως πήγε στα μνήματα και εκεί σε ένα μνήμα που ήταν θαμμένος ο Λάζαρος, είπε και ο λόγος του αμέσως: Λάζαρε δε βρω έξω, και ο Λάζαρος αναστήθηκε από νεκρόν. Αυτό το θαύμα διαδόθηκε αστραπιαίως εις όλη τη χώρα και όλοι τους έκαναν πλέον λόγο για τον Χριστό και έλεγαν: αυτός είναι, αυτός αξίζει να γίνει βασιλιάς, αυτός θα μας δίνει ψωμί, αυτός θα μας θεραπεύει από ασθένειες, αυτός θα μας σώζει από ορατός και οράτους εχθρούς, αυτός κάνει βασιλιάς. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα τέτοια μέρα, όταν ακούσαν ότι έρχεται ο Χριστός ο βασιλεύς, ο αχτίμων και φτωχός Ναζωραίος, έγινε μια διαδήλωση που δεν έγινε ποτέ στον κόσμο. Κλείσανε σπίτια, μαγαζά, πλατείες άδειασαν, βγήκαν έξω, χιλιόμετρο έξω. Χιλιάδες, εκατομμύρια κόσμος, όλα τα Ιεροσόλυμα και οι ξένοι. Και όταν τον είδε τον Χριστό να κάθεται πάνω σε ένα γαϊδουράκι, εκεί αμέσως λέει, έβγαλαν τα ρούχα τους, τα άστρωσαν στο δρόμο να πατήσει, ανεβήκανε στα δέντρα, κόψανε κλαδιά, κρατήσανε βάρια. Και όλοι τους και τα παιδιά φωνάζανε: Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου. Αυτά κάνανε την ημέρα αυτή. Και ο Χριστός, αν ήταν άλλος, αν ήταν δημαγωγός, αν ήταν από αυτούς που εκμεταλλεύονται την κρίση του λαού, θα εκμεταλλεύεται την περίσταση και θα γινόταν βασιλιάς και θα εσάρωνε όλους τους βασιλιάς στον κόσμο. Δεν ήταν τέτοιος ο Χριστός. Δεν είναι ο Χριστός στον κόσμο να ιδρύσει βασιλεία σαν τις βασιλείες του κόσμου τούτου που έρχονται και παρέρχονται. Ο Χριστός ήθελε να ιδρύσει μια άλλη βασιλεία, πνευματική βασιλεία που έχει το θρόνο της μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Έπειτα ο Χριστός έβλεπε, τι έβλεπε? Τους βλέπετε αυτούς που βγάζουν τα ρούχα τους, κρατούν κλαδιά, φωνάζουν βάια, που φωνάζουν οσανά, τους βλέπετε? Δεν θα περάσουν, για μετρήστε με τα δάχτυλα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή το πρωί, Μεγάλη Παρασκευή. Όλοι αυτοί που είναι? Πού είναι? Είναι κάτω στο δικαστήριο, είναι στο πιβιλάτο. Ξενύχτησα, και τι φωνάζουν? Άρων, άρων, στάρωσαν αυτόν. Τι είναι αυτός ο κόσμος? Έτσι ο κόσμος ανεβάζει μέχρι τα άστρα του ουρανού και μετά σε ρίπτει μέχρι την άβυσσο της γης. Ο κόσμος σε κάνει βασιλιά και ο κόσμος πάλι σε ρίπτει κάτω εις το χάος. Τέτοιοι ήταν οι Ιουδαίοι. Γι' αυτό ο Χριστός δεν εντυπωσιάστηκε από αυτό το γεγονός. Αλλά τι λέει? Ότι ειδών, λέει, ότι έκλαψε. Όταν είδε, λέει, την πόλη, το λαό αυτό, έκλαψε ο Χριστός. Στην πιο μεγάλη χαρά που θα αισθάνεται ο άλλος, ο Χριστός έκλαψε. Έτσι είναι, αγαπητοί μου, και εμείς απόψε, έρχεται ο Χριστός. Ακούετε απόψε το βράδυ που θα χτυπήσει η καμπάνα, ακούετε μια φωνή: έρχεται. Ποιος? Η μάνα, ο πατέρας μας, ο συγγενής μας, ο φίλος μας, ο βασιλεύς, έρχεται.
ακούνε κλαδιά, ποτάμια, αστέρια, γη, άβυσσος, τάφη, προγόνων και ό,τι ωραίον υπάρχει στον κόσμο φωνάζει έρχεται. Καρδιές υπάρχουνε. Πα, καρδιές. Μέσα στους ήλιους, βάλω στοίχημα, μέσα στους ήλιους ένας να αισθανθεί ρίγος δι' αυτό το οποίο το βράδυ θα γίνεται. Η δούνη ποιος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Θεέ μου, πώς πάγωσαν οι καρδιές των ανθρώπων, πώς τα μάτια τους πλέον δεν δακρύζουν μπροστά στο μεγαλείο της Αγίας μας θρησκείας. Ιδού έρχεται, πρέπει να βγούνε προς προϋπάντηση, να βγούμε να προϋπαντήσουμε. Πώς να προϋπαντήσουμε το βασιλιά? Έχετε κάποιος ξένος εδώ στο Αμύνδιο και σαν φιλόξενοι που είστε, ετοιμάζεται υποδοχή μεγάλη και στρώνετε τους δρόμους και σημαίες και φλάμπουρα και τραπέζα και υποδοχή μεγάλη κάνει ο Δήμος σας. Πολύ καλά, αλλά εδώ έρχεται όχι απλώς ο Α και ο Β, όχι απλώς ο Πρόεδρος Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός ή αρρωστής, έρχεται ο Βασιλεύς των όλων. Το πιστεύεις? Έλα στην Εκκλησία. Δεν το πιστεύεις? Κάτσε στο σπιτάκι σου. Δεν έχει ανάγκη από σένα ο Χριστός. Εδώ λοιπόν έρχεται, ιδού ο νηπιός έρχεται εν τω μέσου νυχτός. Πώς να τον προϋπαντήσουμε? Να πάμε στα περιβόλια να κόψουμε στεφάνια, να βγούμε στα δέντρα να κόψουμε κλαδιά, να βγούμε τα ρούχα μας, να στρώσουμε τους δρόμους, να στήσουμε αναψίδες? Τι να κάνουμε τώρα που έρχεται ο βασιλεύς του κόσμου, ο Χριστός? Κάτι ανώτερο πρέπει να κάνουμε, που δεν θα το κάνουμε. Θα το πω όμως κατά καθήκον. Κάτι ανώτερο ζητά από όλους μας, μα δεν θα το κάνουμε. Δεν μου σε ρωτώ να μιλήσω πιο απλά, να με καταλάβετε. Φοράς ένα ρούχο που κάνεις σου, το κρατάς ένα χρόνο επάνω σου. Μπα, ένα χρόνο επάνω σου. Τι είναι αυτά που λες? Κάθε εβδομάδα το βγάζω το πουκάμισο, το πάω στο πλυντήριο, το πλένω, το καθαρίζω, το σιδερώνω. Να είμαι καθαρός άνθρωπος. Και τώρα τις γιορτές πλένουμε τα ρούχα μας, να καθαρίζουμε, να είναι καθαρά. Ω υποκριτέ, ω υποκριτέ, ω υποκριτέ. Το ρούχο του σώματος το καθαρίζουμε, το πλένουμε, να είμαι καθαρά. Και έχουμε ένα ρούχο που 10, 20, 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια, άπλυτο είναι. Θεέ μου, άπλυτο είναι. Ποιο είναι το ρούχο της ψυχής? Το πλυντήριο, το πλυντήριο, το πλυντήριο. Μπα το πλυντήριο. Το ρουχαλάκι μας το πλυντήριο, το παιδιό μας, το αντρός μας, το αυτό. Αλλά το ρούχο της ψυχής μας που είναι ακάθαρτο και λινό και βρωμοκοπάει, βρωμάει, βρωμάει και πιάνουν και δεν μπορούν να υποφέρουν οι άγγελοι και αρχάγγελοι, αυτό το ρούχο δεν το πάει. Πλυντήριο ποιο είναι? Ιορδάνης ποταμός, τα είπαμε κατ' επανάληψη. Πλυντήριον, πνευματικό πλυντήριον είναι η εξομολόγηση, είναι η μετάνοια. Το φωνάζει η Εκκλησία μας. Πλύνε με Κύριε και υπερχιώνα λευκανθίσομαι. Κύριε είμαι μαύρος σαν τον αράπη. Πλύνε με, καθάρισέ με. Αυτό λοιπόν το ρούχο της ψυχής που είναι κολλημένο μες στην ψυχή μας. Αυτή η αμαρτία που έχουμε ο καθένας, και έχουμε πολλές αμαρτίες ανεξομολόγητες, αυτές οι αμαρτίες, δεν πήγες να εξομολογηθείς, δεν πήγες, Πάσχα δεν τον είσαι. Είπε κάποιος Ρώσος, προφήτης του ρωσικού λαού, μεγάλος προφήτης, μεγάλος, όχι σαν κατά δασκαλάκια οι καθηγητές οι άλλοι, που ξέρω εγώ τι λένε στα παιδιά κλπ. Δεν λέγω όλοι, αλλά μερικοί, αλλά μεγάλη διάνοια και προφήτης του ρωσικού λαού, αυτός πήγε κατόπιν και ξεμολογήθηκε. Και όταν ξεμολογήθηκε, τι είπε, όταν ξεμολογήθηκα, παράδεισος, φύτρωσε με την ψυχή μου. Λοιπόν, έλα λοιπόν εμείς που όλοι μας έχουμε το ρούχο της ψυχής ακάθαρτο, να το πάμε στο πλυντήριο, και πλυντήριο πνευματικό είναι μετάνοια. Τι γίνεται, στείλαμε ιερείς στα χωριά παντού, και εδώ είδε πνευματικός πατέρας. Τι είναι το αποτέλεσμα? Κάτι παιδάκια, κάτι γριές, κάτι γέροι, άντρες, ούτε δέκα. Κι όμως αυτοί οι υπόλοιποι θα γιορτάσουν. Σου λέει τι να κάνω. Έλα λοιπόν, πλύνεις το ρούχο σου και την ψυχή σου, καθάρισε την ψυχή σου. Όπως λοιπόν οι Ιουδαίοι υποδεκτοί βγάλανε τα ρούχα τους, ας έρθουμε κι εμείς αγαπητοί να βγάλουμε το ρούχο της ψυχής, το βρωμερό και ακάθαρτο. Κι όπως εκείνοι κρατήσανε βάγια, ας κρατήσουμε κι εμείς τα βάγια. Ποια είναι τα βάγια? Τα βάγια είναι σύμβολο νίκης και θριάμβου. Και εμείς, κι όπως ο Χριστός επολέμησε την αμαρτία και το θάνατο, και εμείς καλούμε τα αμάρτη να πολεμήσουμε, να κρατήσουμε τα βάγια. Τι να πολεμήσουμε? Να πολεμήσουμε τον διάβολο, να πολεμήσουμε τον κόσμο των διαφθαρμένων, να πολεμήσουμε τον εαυτό μας προπαντός.
Και όπως έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας, μια νίκη είναι μεγάλη. Μια νίκη, δεν υπάρχει άλλη νίκη. Η μεγαλύτερη νίκη είναι να νικήσει τον εαυτό σου. Αυτή εστί νίκη τον νικάν τον εαυτό του. Τι ωφελείται λόγω χάρη ο Μέγας Αλέξανδρος που νίκησε τον κόσμο ολόκληρο και νικήθηκε από τα πάθη του. Νικήθηκε από την μέθη, κατήντησε μέθησος. Λοιπόν, το πάθος να νικήσεις. Και αν νικήσεις το πάθος σου, οποιονδήποτε πάθος και να είναι, είτε πορνεία, είτε μοιχεία, είτε βλαστημία, είτε επιρροκία, είτε φιλαργυρία, είτε πλεονεξία, είτε οδήποτε άλλο πάθος, τότε είσαι νικητής. Τότε αξίζει να πάρεις τα χέρια στα βάρια. Και οι Εβραίοι έβγαλαν τα ρούχα τους, ας βγάλουμε εμείς το ρούχο της αμαρτίας. Οι Εβραίοι κρατούσαν βάρια, ας νικήσουμε κι εμείς τα πάθη της ψυχής. Οι Εβραίοι φώναξαν Οσανά, Οσανά, Οσανά. Ζήτω, ζήτω φώναζαν. Ναι, και εμείς τι να κάναμε, Οσανά, από το στόμα βγαίνει Οσανά. Οσανά. Εγώ μια αμαρτία τη θεωρώ ανώτερη από όλους. Κι αν μας καταστρέψει ο Θεός, θα μας καταστρέψει από αυτό. Ούτε Αλβάνοι, ούτε Σέρβοι, ούτε Βούλγαροι, ούτε Ρουμάνοι, ούτε Ρώσοι, ούτε Τούρκοι, ούτε Τούρκοι. Βλαστημάνε τον Θεό, όπως βλαστημάνε εμείς οι Έλληνες. Οσανά, όχι Οσανά. Από το στόμα δεν ξέρει το Οσανά, μου δόξασε ο Θεός. Βγαίνει βλαστήμια. Και είδατε προλίγου, εσύτηκε μέσα ο ναός. Ο Πολιέλαιος εσύτηκε. Θα συστούν καμπαναριά. Θα κρυμνήσει η γη. Γιατί είμαστε μετανόητοι. Μετανόητοι. Δεν αμετανοούμε ούτε άντρες, ούτε παπάδες, ούτε δεσποτάδες, ούτε λαϊκοί, ούτε πλούσιοι, ούτε εργάτες, ούτε δεξιοί, ούτε αριστεροί. Δεν αμετανόητοι. Και νομίζουμε ότι δεν υπάρχει αφέντης που κυβερνάει τον κόσμο ολόκληρον. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Λοιπόν, αδελφοί μου, τις άγιες αυτές τις ημέρες, σας ομιλώ σκυρά, με γλώσσα σκυρά, διότι είναι σκυρά η καρδιά μας και πρέπει να το νιώσουμε. Και σας παρακαλώ, να σπεύσετε οι άντρες εσείς που έχετε τις αμαρτίες ως άνθρωποι του κόσμου, να πάτε να εξομολογηθείτε και θα δείτε πραγματικώς τι κόσμος ωραίος θα ανατείνει μέσα στην ψυχή μας, τι παράδεισος θα φυτρώσει μέσα στην καρδιά σας. Έτσι μόνο, άνθρωπος που δεν εξομολογείται, άνθρωπος που δεν κοινωνά, άνθρωπος που δεν προσεύχεται, άνθρωπος που δεν διαβάζει τη γραφή, άνθρωπος που δεν εκκλησιάζεται, άνθρωπος δεν αξίζει να λέγεται άνθρωπος. Λοιπόν, τις Άγιες αυτές ημέρες μας καλεί ο Κύριος να τον υποδεχθούμε. Ήρθε από τα στόματα όλων μας, μικρών και μεγάλων, όχι βλαστημίες, αλλά μόνο Οσανά να ακουστεί από τα στόματά μας, δεν έχουμε την ευλογία του Χριστού. Αμήν. Ούτι ήσαν ομοθυμαδών, προσκατερούνται στη προσευχή και τη δεήση. Εορτή ευσεβές εκκλησίασμα, εορτή και πανήγυρη σήμερα. Εορτάζει ο Άγιος Γεώργιος ο Τροπεοφόρος. Και μαζί με τον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο εορτάζουν χιλιάδες, τι λέγω χιλιάδες, εκατομμύρια άντρες της Ορθοδόξης ημών Εκκλησίας, είτε ανεβρίσκονται στην Ελλάδα, είτε ανεβρίσκονται στα άλλα Βαλκάνια κράτη και μέχρι Ρωσίας, όπου υπάρχει Ορθοδοξία, εκατομμύρια Ορθόδοξοι σήμερα ονομαζόμενοι Γεώργιοι εορτάζουν. Και είναι τόσο δημοφιλής και αγαπητός ο Άγιος Γεώργιος, ώστε ακόμα το όνομά του το έχουν και γυναίκες, ονομαζόμενοι Γεωργοί. Εορτάζουν οι άνθρωποι σήμερα, άντρες και γυναίκες. Εορτάζουν ναοί, χιλιάδες ναοί. Εορτάζουν μοναστήρια ιστορικά. Εορτάζουν χωριά τα οποία ονομάζονται με τον Άγιο Γεώργιο. Εορτάζει και ο ιστορικός αυτός ναός της πόλεως μας, της ακριτικής μας πόλεως της Φλωρίνης, που είναι ο αρχαιότερος ναός της πόλεως. Εορτάζει σήμερα. Εδώ με εξίωσε ο Θεός 10 χρόνια να λειτουργήσω και να ομιλήσω, παρουσιάζουν από διαφόρους απόψεις την ζωή και την δράση και το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου. Εσπήραμε τον λόγο. Ελπίζομαι ότι ο σπόρος που εσπήραμε δεν θα πάει όλος χαμένος, αλλά δεν θα πάει όλος στα αγκάθια ή στις πέτρες ή στις σκυρά οδών, αλλά ότι θα, ένα μέρος αυτής θα καρποφορήσει. Με την ελπίδα αυτή ομιλούμε και σήμερα και λέγουμε ότι πλην της εορτής του Αγίου Γεωργίου σήμερα είναι και μία άλλη εορτή. Είναι η πρώτη ημέρα της Διακαινησίμου εβδομάδος. Αυτή η εβδομάδα που διαρκόμεθα
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ονομάζεται διακαινήσιμος. Γιατί ονομάζεται διακαινήσιμος, για ποιο λόγο η Εκκλησία ονομάζει την Εκκλησία αυτήν διακαινήσιμο. Την ονομάζει διακαινήσιμο την εβδομάδα αυτή, διότι κάτι καινούργιο, ότι ο παλιός ο κόσμος με την Ανάσταση του Χριστού, ο παλιός ο κόσμος εφθάρει, κατεστράφει, διαλύτει και ένας καινούργιος κόσμος, μια καινούργια τάξη παρουσιάσει τον Χριστό κόσμο. Είναι όλα ο Χριστός ουδέποτε γεράσει. Παραμένει πάντοτε νέος και πάντοτε τους ανθρώπους τους κάνει καινούργιους, νέους ανθρώπους. Λένε ότι εκεί στα Συνδίας μακριά υπάρχει κάποια λίμνη που όταν ό,τι πράγμα βαπτίζεις μέσα στη λίμνη λάμβει σαν Χριστός. Έτσι ακριβώς, δεν ξέρω αν είναι πραγματική η λίμνη, γνωρίζω όμως πραγματικός ότι ό,τι μέσα στο χριστιανισμό όλα γίνονται λαμπρά, όλα γίνονται χρυσά, όλα γίνονται εν εκτιμή του αξίας. Διακαινήσιμος λοιπόν λέγεται διότι έχει την δύναμη ο Χριστός να κάνει τα πάντα κενά, τα πάντα καινούργια. Σήμερα δε διαβάστε το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος. Θα μου επιτρέψετε ο λίγα λόγια να πω επάνω στον Απόστολο. Τι λέγει ο Απόστολος, ότι που ακούσατε προλίγου τόσον καλυπώνος να απαγγέλλεται από τον μικρόν Ιεροψάλτη. Λοιπόν, ο Απόστολος αυτός λέγει ότι ύστερα λέγει από την ανάληψη του Χριστού οι μαθηταί επέστρεψαν. Επέστρεψαν πίσω. Πού επήγανε? Επήγανε λέγει εις το Ιεροσόλυμα. Και ήταν κάπως στενοχωρημένοι, αλλά είχαν μια μεγάλη ελπίδα, αυτή την ελπίδα που τους ενεστάλαξε στην καρδία τους ο Χριστός, που τους είπε ότι να περιμένουν στο Ιεροσόλυμα γιατί θα λάβουν Πνεύμα Άγιο. Και πράγματι σύμφωνα με την εντολή του Χριστού οι Απόστολοι έμεναν εις τα Ιεροσόλυμα και μαζί με τους Αποστόλους ήταν και η Παναγία και μαζί με την Παναγία ήταν και οι μεροφόρες γυναίκες και μαζί με τις μεροφόρες γυναίκες ήσαν και οι Εβδομήκοντα εν όλο 120 ψυχές ήταν το σύνολο των ανθρώπων που έμεναν πιστοί στον Χριστό. 120 αυτές ψυχές είχαν, οι άνθρωποι είχαν μια ψυχή και τι έκανε, είχαν μαζευτεί σε ένα υπερό. Σε ένα σπίτι. Τι έκαναν εκεί? Τι έκαναν, το λέγει ο Απόστολος. Προσήκοντο. Προσεκατέρουν λέει την προσευχή και τη δεήση. Και τι μας διδάσκουν με το παράδειγμα τους? Ότι πρέπει και εμείς να προσευχόμεθα. Μα τι είναι αυτή η προσευχή? Η προσευχή είναι μια μεγάλη δύναμη. Η προσευχή τι είναι? Να φέρουμε παράδειγμα. Όπως όταν θέλεις να επικοινωνήσεις με έναν δικό σου άνθρωπο που είναι στην Αυστραλία ή στην Αμερική ή κάτω στη Γερμανία, παίρνεις το τηλέφωνο, ανοίγεις γραμμή και άμα ακούς τη φωνή του πατρός του, του πατέρα σου, της μητέρας σου, του προσφυλού σου προσώπου που είναι τόσο μακριά, ευχαριστήσε να ακούεις τη φωνή. Ένα είδος λοιπόν τηλεφώνου, ένα είδος συσκευής η οποία μας ενώνει τη γη με τον ουρανό. Δεν είναι αυτό παραμύθι. Όποιο αν είναι γλυκό, αν είναι γλυκή πράγμα να ακούς τη φωνή ενός αγαπημένου σου προσώπου από μακρινή χώρα, εάν ευχαριστιέται η μητέρα να ακούει τη φωνή του παιδιού της και το παιδί τη φωνή της μητέρας, εάν αυτά είναι ευχάριστα, πολύ περισσότερο είναι ευχάριστο να επικοινωνείς με τον Θεό. Τηλέφωνα έχουν όλοι και αν δεν έχουν στενοχωρούνται. Τηλέφωνο όμως δεν έχουν. Και το τηλέφωνο είναι η προσευχή. Αυτό το τηλέφωνο πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία κανονική. Να βρίσκεται σε επικοινωνία ο άνθρωπος με τον Θεό. Κι άλλοτε μεν όταν βλέπει τα έξοχα δημιουργήματα τα οποία έκανε ο Θεός να δοξολογεί τον Θεό, να λέει δόξα σε ο Θεός. Όταν πάλι βλέπει, ενθυμείται τα σαπίρους ευεργεσίας τις οποίες προσέφερε κάνει ο Θεός ή τον άνθρωπο να ευχαριστεί τον Θεό και όταν πάλι αισθάνεται τα ποικίλες ανάγκες που έχει να παρακαλεί τον Θεό. Η προσευχή είναι άλλοτε δοξολογία, άλλοτε είναι ευχαριστία και άλλοτε είναι δέηση. Προσήκοντο λοιπόν οι 12 Απόστολοι και προσευχόμενοι ανέδειξαν τον αντικαταστάτη του Ιούδα, τον Ματθίαν των Απόστολων. Προσήκοντο οι Απόστολοι και προσήκεται και η Υπεραγία Θεοτόκος, προσήκεται ακόμα και ο Άγιος Γεώργιος. Δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος δεν προσήκεται. Αγιώτης και προσευχή είναι αρρήκτως συνδεδεμένα. Λοιπόν, προσήκεται ο Γεώργιος, ο Άγιος Γεώργιος. Προσήκεται πότε? Όταν ήταν μικρό παιδί. Προσήκεται όταν έγινε στρατιώτης.
και πολέμησε Γενναίος και Ανδρίος και ενίκα εις τας μάχας τους βαραβάρους. Επολέμησε όταν έγινε αξιωματικός, χιλίαρχος και ανήθε εις τα νότερα αξιώματα της στρατηγικής ιεραρχίας. Επροσήκε το ακόμη όταν έγινε διωγμός και τον έπιασαν και τον έδεσαν και τον πήγανε μέσα εις τα προντρούμια και κατόπι διαπροσευχής ελευθερώθηκε από τη φυλακή. Προσήφηκε το ακόμα όταν τον πήγανε μπροστά σε ένα δράκοντα, σε ένα φελώριο νόφιν, ο οποίος κατέτρωγε ζώα και ανθρώπους και με την προσευχή του κατόρθωσαν τον νικήσει τον δράκοντα. Προσήφηκε το ακόμα όταν τον πήγανε σε ένα ναό που ήταν γεμάτο είδωλα και με την προσευχή του έγινε σεισμός και τα είδωλα αυτά έγιναν σκόνη. Προσήγε το ακόμα στο μαρτύριό του. Προσήγε το ακόμα και πιο ωραιότερα προσευχή του ποια ήταν. Όλο προσευχή τον Άγιος Γεώργιος και πιο ωραιότερα προσευχή του ποια ήταν. Ήτανε όταν πλέον ήταν η στιγμή του μαρτυρίου του, εγωνάτισε προσευχή και επανέλαβε και αυτός τη μεγάλη φωνή του Γολγοθά. Πάτερ, άφησε αυτή που βγαζέστη ποιού. Συνεχώρησε και αυτού του σταυρωστά. Ο Άγιος Γεώργιος, κατά πάντα ημιτή γενόμενο του κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προσήφια το. Και όλοι αυτοί μας διδάσκουν ότι πρέπει να προσευχόμεθα. Το μεγάλο ερώτημα. Προσευχόμεθα. Μπα. Έχει ασθενήσει η προσευχή. Έχει ατονίσει η προσευχή. Έχει εξασθενήσει η προσευχή. Έχει γίνει νεκρά προσευχή. Πλην κανένα σταυρού που θα κάνουν οι άνθρωποι, δεν αισθάνονται την ανάγκη της προσευχής, τη οποία ένας μεγάλος φιλόσοφος της νεοτέρας εποχής μας είπε ότι είναι η μεγαλύτερα δύναμη στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη μεγαλύτερη από την προσευχή. Δεν προσεύχονται οι άνθρωποι. Ξημερώνει ο Θεός την ημέρα. Προσευχή δεν κάνουν. Πάνε στην εργασία. Προσευχή δεν κάνουν. Γυρίζουν από την εργασία. Προσευχή δεν κάνουν. Κάτω στο τραπέζι. Προσευχή δεν κάνουν. Νυχτώνει, προσευχή δεν κάνουν. Πάντα κοιμηθούν, προσευχή δεν κάνουν. Ζούνε σαν τα ζώα, χωρίς προσευχή. Άνθρωπος χωρίς προσευχή δεν ονομάζεται άνθρωπος. Άνθρωπος χτυπάει καμπάν την Κυριακή, δεν πατάνε στην εκκλησία. Μόνο περιμένουν τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, τον Άγιο Γεώργιο. Τον Άγιο Γεώργιο τους δείτε εδώ στην εκκλησία. Στην ενορίτε του Αγίου Γεωργίου, έρχονται μόνο του Αγίου Γεωργίου. Άλλη μέρα δεν έρχονται. Προσευχή τίποτα απολύτως. Αυτό είναι μια έλλειψη. Και μόνο αυτό δεν κάναμε. Και μόνο δεν προσευχόμεθα. Δεν μόνο αυτό, αλλά και το άλλο, αδεικνύομεθα αχάριστη, διότι ανοίγουν πολύ το βρωμερό του στόμα και βλασιμούν τον Παναγία, τον Χριστό, τα πάντα, τα καντήλια, δεν αφήνουν τίποτε απολύτως τα βρωμερά τους. Την πουτιά έχουμε μέσα στο στόμα και τον Χριστό βλαστημάμε. Την πουτιά έχουμε μέσα στο στόμα και τον Χριστό βλαστημάμε. Τι θα γίνει, εμένα ρωτάτε. Τον αμαρτωλόν επίσκοπο Φλωρίνης, δεν ανεβάζεται τα βιβλία της Αποκαλύψης. Κάμια νύχτα, ο Θεός να φυλάει. Ζούμε σαν τα ζώα, χωρίς προσευχή, χωρίς τίποτα, απλώς και λοιπά. Κάμια νύχτα θα γίνει κανένα σεισμός και θα μείνει όρθιο σπίτι. Δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Αυτή η ασέβεια, αυτή η απιστία, αυτή η αδιαφορία, αυτή η πορνεία, αυτή η μοιχεία, αυτό η βλαστημία των θείων, όλα αυτά τα οποία ζουν οι άνθρωποι χωρίς Θεό. Πες ήταν εορτή, ποιος θυμήθηκε, ποιος κάθισε στο σπίτι του να καθίσει. Ελάτε ρε παιδιά, τι εορτάζουμε σήμερα, τίποτα. 2.000 πόσο, αν ακουστήκανε στην πόλη μας, γενικώς, αν ακουστήκανε 10 εκατομμύρια λέξεις, αν υπήρχε ένα μηχάνημα να μετρά τις λέξεις, 10.000, 10 εκατομμύρια, 20.000, αμφιβάλλω αν ακούστηκε η λέξη Χριστός. Πουθενά, τίποτα απολύτως. Και αν ακούστηκε η λέξη Χριστός, ακούστηκε ως βλαστημία. Ακούστηκε η βλαστημία αυτή. Αυτό είναι μια θλιβερά κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα που ακούσατε το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο και την ερμηνεία, παρακαλώ να συνηθίσουμε στην προσευχή. Μανάδες που με ακούτε, πατράδες που με ακούτε, το ρότερο που έχετε να πάρετε, να αγοράσετε μια συνέκτημα, μια σύνοψη. Και κάθε βράδυ που νυχτώνει ο Θεός τη νύχτα, να βάλει το παιδί σου και μαζί να προσεύχεστε και πιστέψατε με, εσύ θα ποδάνει και θα πα στον Άγιο Γεώργιο. Μα το παιδί ποτέ θα ξεχάσει πολλά στη ζωή του παιδί. Πολλά θα ξεχάσει τη ζωή του παιδί. Αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι μαζί με τη μητέρα του και τον πατέρα του προσήφιτο. Προσεύχεστε λοιπόν, ιστροπονώστε αυτό το οποίο λέγει σήμερα ο Απόστολος, να πραγματοποιηθεί και εμά. Ούτε δε οι Απόστολοι ομοθυμαδών ήσαν προσκαρτερούντες την προσευχή και τη δεήσιμη.